Το κείμενο μας για σήμερα θα είναι από την Αποκάλυψη του Ιωάννη, κεφάλαιο 3. Θα δούμε τα εδάφια 14 έως και 22. Ο Ιησούς Χριστός λέει και προς τον Άγγελο της Εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψε. Αυτά λέει ο Αμήν, ο πιστός και αληθινός μάρτυρας, η αρχή της κτήσης του Θεού. Ξέρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι, ούτε ζεστός. Ήθε να ήσουν ψυχρός ή ζεστός. Έτσι, επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, πρόκειται να σε ξεράσω από το στόμα μου. Επειδή λες ότι είμαι πλούσιος και πλούτσα και δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Και δεν ξέρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ο ελεηνός και ο φτωχός και ο τυφλός και ο γυμνός. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα χρυσάφι δοκιμασμένο από τη φωτιά για να πλουτίσεις και η μάτια λευκά για να πληθείς και να μην φανερωθεί η ντροπή της γύμνιας σου και να χρήσεις τα μάτια σου με κολύριο για να βλέπεις. Εγώ σου αγαπάω, τους ελέγχω και τους περνάω από παιδεία. Γίνε λοιπόν ζηλωτής και μετανόησε. Πρόσεξε, στέκομαι στη θύρα και κρούω. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει τη θύρα, θα μπω μέσα σε αυτόν και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Όποιος νικάει θα του δώσω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, όπως και εγώ νίκησα και κάθισα μαζί με τον πατέρα μου στο θρόνο του. Όποιος έχει αυτή, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα προς τις εκκλησίες. Το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι μια επιστολή. Συνήθως δεν τη σκεφτόμαστε σαν επιστολή, αλλά είναι επιστολή, όπως έχουμε την επιστολή προς Ρωμαίους, επιστολή προς Κορινθίους, επιστολή προς Εφεσίους κτλ. Μερικές φορές έχουμε επιστολές προς μια ομάδα εκκλησιών, όπως παραδείγματος χάρη την επιστολή προς Γαλάτες, είναι προς τις εκκλησίες της Γαλατίας, πληθυντικός. Έτσι και εδώ πέρα το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι μια επιστολή προς 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας προς το τέλος του 1ου αιώνα μετά Χριστόν. Θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε η επιστολή προς τους Μικρασιάτες, άμα θέλουμε. Τώρα, στην αρχή της επιστολής, ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται στον Ιωάννη και είναι ντυμένος, έχει λευκά μαλλιά, έχει μάτια σαν φωτιά, έχει στα χέρια του 7 αστέρια, ο Ιωάννης τον βλέπει και πέφτει κάτω σαν νεκρός. Και ο Ιησούς τον σηκώνει, του λέει να μην φοβάται και του λέει να γράψει αυτά που θα του δείξει. Και όλοι ξέρουμε πως το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι γεμάτο με παράξενες εικόνες, με δράκους, με τέρατα και τέτοια πράγματα. Αλλά πριν φτάσει ο Ιωάννης σε αυτά, ο Ιησούς έχει να δώσει 7 συγκεκριμένα μηνύματα σε κάθε μία από τις 7 εκκλησίες. Συνήθως, λανθασμένα, λέμε οι 7 επιστολές προς τις 7 εκκλησίες της Αποκάλυψης. Δεν είναι 7 επιστολές, είναι 7 μηνύματα, αφού ολόκληρο το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι μία επιστολή προς τις 7 εκκλησίες. Αλλά εδώ πέρα έχουμε μεμονωμένα μηνύματα προς κάθε μία από τις 7 εκκλησίες. Τώρα, αυτές οι 7 εκκλησίες είναι πολύ διαφορετικές η μία από την άλλη. Αλλά το ένα πράγμα που έχουν κοινό είναι ότι και οι 7 βρίσκονται σε μία περιοχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που έχει μεγάλο ζήλο για την Ρώμη και για την Αυτοκρατορία και για τον Αυτοκράτορα. Ήταν μια περίοδος όπου οι Ρωμαίοι Αυτοκράτορες άρχισαν να αυτοαποκαλούνται θεοί και θέλανε να τους λατρεύουν. Ήταν μια περίοδος όπου ο χριστιανός έπρεπε να αποφασίσει και να πει ποιος είναι Κύριος. Είναι ο Κέσαρας Κύριος ή είναι ο Ιησούς Κύριος. Και ο Ιωάννης γράφει σε αυτές τις 7 εκκλησίες, οι οποίες όλες βιώνουν μια μεγάλη πίεση από την κοινωνία γύρω τους και από την κυβέρνηση και από τη θρησκεία και από τα πάντα, να συμβιβαστούν και να εγκαταλείψουν τη χριστιανική τους πίστη. Όταν ο Ιησούς εμφανίζεται στον Ιωάννη, στην αρχή της επιστολής, του βιβλίου, ο Ιησούς αποκαλείται ο πιστός μάρτυρας, ο οποίος έδωσε μαρτυρία για την αλήθεια μέχρι θανάτου. Και τώρα ο Ιησούς
καλεί αυτές τις 7 εκκλησίες να κάνουν το ίδιο πράγμα που έκανε και αυτός. Παραδείγματος χάρη, προς την εκκλησία στη Σμύρνη. Τους προειδοποιεί ότι κάποιος από αυτούς θα τους ρίξουν μέσα στη φυλακή και τους λέει παραμείνετε πιστοί μέχρι θανάτου και εγώ θα σας δώσω το στεφάνι της ζωής. Προς την εκκλησία στη Πέργαμο μιλάει για έναν άνθρωπο, τον λένε Αντίπα, δεν ξέρουμε τίποτα άλλο για αυτόν, πέρα από το γεγονός ότι ήδη αυτός θανατώθηκε για την πίστη του, επειδή αυτός λέει ήτανε πιστός μάρτυρας. Και τώρα καλεί τις υπόλοιπες εκκλησίες να παραμείνουν πιστοί κάτω από την πίεση που υπάρχει από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αλλά υπάρχει μία εκκλησία από τις 7 η οποία δεν χρειάζεται ενθάρρυνση για να παραμείνει πιστή, επειδή αυτή η εκκλησία έχει ήδη εγκαταλείψει. Έχει ήδη συμβιβαστεί με το σύστημα του κόσμου. Και αυτή η εκκλησία είναι η εκκλησία στη Λαοδίκεια. Από τα 7, άμα κοιτάξουμε τα 7 μηνύματα προς 7 εκκλησίες, όλες έχουν πάνω κάτω το ίδιο σχεδιάγραμμα. Πρώτα απ' όλα ξεκινάει με τον Ιησού που παρουσιάζει τον εαυτό του. Δεύτερον, ο Ιησούς λέει στην εκκλησία τι έχουνε που είναι καλό και τους επαινεί. Τρίτον, τους λέει τι έχουνε που δεν είναι καλό. Και τέταρτον, τους λέει να μετανοήσουνε από αυτό το πράγμα που δεν είναι καλό και αν όντως μετανοήσουνε θα τους ευλογήσει. Αυτό είναι βασικά το σχεδιάγραμμα σε κάθε ένα από τα 7 μηνύματα. Αλλά αυτό που είναι συγκλονιστικό στο μήνυμα προς τη Λαοδίκεια είναι ότι το δεύτερο τμήμα αυτού του σχεδιαγράμματος δεν υπάρχει. Ποιο είναι το δεύτερο τμήμα? Που τους λέει τι έχουν που είναι καλό. Η Εκκλησία στη Λαοδίκεια δεν έχει τίποτα καλό. Ο Ιησούς δεν έχει να πει αυτούς τίποτα καλό. Πώς θα σας άρεσε εσάς να είστε η Εκκλησία προς την οποία ο Ιησούς Χριστός δεν έχει να πει τίποτα καλό? Οπότε ας κοιτάξουμε το κείμενο. Στο εδάφιο 14 ο Ιησούς παρουσιάζει τον εαυτό του, λέει και προς τον άγγελο της εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψε αυτά λέει ο Αμήν, ο πιστός και αληθινός μάρτυρας, η αρχή της κτήσης του Θεού. Ο Ιησούς αποκαλεί τον εαυτό του τον Αμήν. Τι σημαίνει Αμήν? Συνήθως νομίζουμε ότι σημαίνει κάτι όπως ας γίνει ή κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι αυτό. Αμήν σημαίνει αλήθεια. Όταν εγώ προσεύχομαι και πει κάποιος από εσάς αμήν, πάει να πει ναι, συμφωνώ, είναι αλήθεια αυτό που λες. Οπότε αποκαλεί τον εαυτό του την αλήθεια στην ουσία. Μετά αποκαλεί τον εαυτό του τον πιστό και αληθινό μάρτυρα. Είναι αυτός που έδωσε μαρτυρία μέχρι θανάτου. Και αποκαλεί τον εαυτό του την αρχή της κτήσης του Θεού. Τώρα, μερικά λόγια για να φτύνω εδώ τη φράση. Η αρχή της κτήσης του Θεού. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι δεν πιστεύουν στην Αγία Τριάδα, δεν πιστεύουν στην θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού, δεν πιστεύουν πως είναι μέρος της Αγίας Τριάδας μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, και πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι το πρώτο δημιούργημα του Θεού, παίρνουν αυτό εδώ το εδάφιο και λένε «Α, ο Ιησούς είναι η αρχή της κτήσης του Θεού», που σημαίνει ότι είναι το πρώτο πράγμα που ο Θεός δημιούργησε. Όταν ο Θεός έκανε την κτήση, η αρχή, το πρώτο πράγμα ήταν ο Ιησούς. Τώρα, αυτό φυσικά δεν ισχύει. Οι περισσότεροι χριστιανοί, όταν παίρνουν αυτό το εδάφιο, λένε «Όχι, απλά σημαίνει ότι ο Ιησούς στην αρχή ήταν εκεί, όταν έγινε η δημιουργία, όταν έγινε η κτήση, ο Ιησούς ήταν εκεί», όπως λέει παραδείγματος χάρη στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που ξεκινάει και λέει «Στην αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος είναι ο Χριστός», δηλαδή «Στην αρχή ήταν ο Χριστός και ο Χριστός ήταν μαζί με τον Θεό και ο Χριστός ήταν Θεός». Και διαμέσου αυτού δημιουργήθηκαν τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα που να δημιουργήθηκε που να μην δημιουργήθηκε από αυτόν. Οπότε λένε είναι το ίδιο πράγμα εδώ πέρα. Στην αρχή είναι ο Χριστός ο οποίος δημιουργεί τα πάντα. Θα μπορούσε να σημαίνει αυτό. Εγώ συχνά δίνω μια πιθανή άλλη ερμηνεία. Και αυτό είναι ότι όταν λέει αρχή της κτήσης, δεν σημαίνει αναγκαστικά το ξεκίνημα της κτήσης, αλλά η αρχή με την έννοια όπως λέμε οι αρχές. Θα πάω στις αρχές. Η αρχή είναι κάποιος ο οποίος είναι αρχηγός.
θα μπορούσε απλά να σημαίνει ο αρχηγός της κτήσης του Θεού. Θα μπορούσε να σημαίνει αυτό. Αλλά καθώς το μελέταγα αυτή την εβδομάδα, πιθανόν να σημαίνει κάτι άλλο, να είναι όλα αυτά που είπα λάθος. Πιθανόν να σημαίνει κάτι άλλο. Και όταν λέει ότι είναι η αρχή της κτήσης του Θεού, να εννοεί ότι είναι η αρχή της νέας κτήσης, της καινούριας κτήσης του Θεού. Γιατί το λέω αυτό? Αν πάμε πίσω στο κεφάλαιο 1 της Αποκάλυψης, όταν ο Ιησούς εμφανίζεται, ας το κοιτάξουμε λίγο. Κεφάλαιο 1 της Αποκάλυψης και εδάφιο 5, ο Ιησούς εμφανίζεται και λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μάρτυρας, ο πιστός, ο πρωτότοκος από τους νεκρούς. Σταματάμε λίγο εκεί. Τι σημαίνει αυτό, ο πρωτότοκος από τους νεκρούς? Όπως ξέρουμε, όπως θα διαβάσουμε στο τέλος της Αποκάλυψης, αφού επιστρέψει ο Χριστός μετά τη Δευτέρα Παρουσία, θα έχουμε μια καινούρια γη, ένα καινούριο ουρανό, ο Θεός θα ανανεώσει τα πάντα και εμείς θα αναστηθούμε. Όταν λέει εδώ πέρα ότι ο Ιησούς είναι ο πρωτότοκος των νεκρών, αυτό είναι επειδή ο Ιησούς είναι ο πρώτος που αναστήθηκε. Και να τονίσω κάτι ξανά εδώ πέρα ως υποσημείωση. Συχνά όταν σκεφτόμαστε το Λάζαρο ή άλλα άτομα μέσα στη Βίβλο τα οποία ο Ιησούς τους ανάστησε κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι αναστήθηκαν, αλλά η ανάστασή τους δεν ήταν, πώς να το πω, αυτοί οι άνθρωποι ξαναπεθάνανε. Ο Ιησούς όταν αναστήθηκε, αναστήθηκε για να μην ξαναπεθάνει ποτέ. Αναστήθηκε τέλειος και ένδοξος. Και αυτό το πράγμα θα συμβεί σε όλους τους πιστούς στο τέλος του αιώνα, όταν ο Χριστός επιστρέψει, όταν έχουμε τη νέα κτήση. Ωραία, όταν θα έχουμε τη νέα κτήση, όλοι οι πιστοί θα αναστηθούν. Αλλά τι έχουμε εδώ πέρα? Ο Χριστός ήδη έχει αναστηθεί. Οπότε θέλω να δείτε εδώ πέρα το παράλληλο μεταξύ του κεφαλαίου 1 και του κεφαλαίου 3. Έχουμε εδώ πέρα τον πιστό μάρτυρα στο κεφαλαίο 1, τον πιστό μάρτυρα ο οποίος είναι ο πρωτότοκος των νεκρών. Είναι ο πρώτος που αναστήθηκε. Και στο κεφάλαιο 3 έχουμε τον πιστό μάρτυρα ξανά, ο οποίος είναι η αρχή της κτήσης του Θεού. Πού το πάω? Έχει ξεκινήσει η νέα κτήση? Θα μου πείτε όχι, αφού θα έρθει όταν επιστρέψει ο Χριστός. Ναι, αλλά ένα μικρό μέρος της νέας κτήσης έχει ξεκινήσει ήδη με την Ανάσταση του Χριστού. Όλοι θα αναστηθούμε, αλλά η αρχή της νέας κτήσης που θα ολοκληρωθεί όταν επιστρέψει, η αρχή έχει γίνει ήδη με την Ανάσταση του Χριστού. Αυτός έχει ήδη αναστηθεί και τώρα περιμένουμε να αναστηθούμε και οι υπόλοιποι στο τέλος του κόσμου. Οπότε έχω την εντύπωση ότι εδώ πέρα όταν λέει ότι είναι η αρχή της κτήσης, ότι είναι η αρχή της νέας κτήσης, επειδή είναι ο πρώτος που έχει αναστηθεί και τώρα περιμένουμε και την υπόλοιπη κτήση να ανανεωθεί και να αναστηθεί. Αλλά εντάξει, ήδη περάσαμε αρκετό χρόνο εκεί πέρα. Οπότε αυτός είναι ο Ιησούς. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα με την εκκλησία στη Λαοδίκεια? Εκεί είναι το θέμα. Ποιο είναι το πρόβλημά τους? Εδάφιο 15. Λέει, ξέρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι, ούτε ζεστός. Ήθε να ήσουν ψυχρός ή ζεστός. Έτσι, επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, πρόκειται να σε ξεράσω από το στόμα μου. Ένας πασίγνωστος αρχαιολόγος, ο Sir William Ramsay, ήταν αρχαιολόγος τον 19ο αιώνα, ο οποίος έκανε πολλές ανασκαφές στη Μικρά Ασία και στην Τουρκία, επειδή θέλει να δει όλα τα μέρη που είχε πάει ο Απόστολος Παύλος και θέλει να δει τις εκκλησίες από το βιβλίο της Αποκάλυψης. Πήγε και έκανε τεράστιες ανασκαφές και ανακάλυψε και είδε φοβερά πράγματα που συμπίπτουν με αυτά που λέει η Γραφή. Αλλά όταν μίλησε για την πόλη της Λαοδίκειας, είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είπε ότι όταν εξέτασε την αρχαία πόλη της Λαοδίκειας, είδε ότι δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Τι εννοώ? Παραδείγματος χάρη, άμα λέμε, οι Αθηναίοι είναι έτσι, οι Θεσσαλονικείς είναι έτσι, οι Έλληνες είναι έτσι, οι Αμερικάνοι είναι έτσι κτλ. Κάθε τόπος έχει κάποια χαρακτηριστικά διαφορετικά από τα άλλα μέρη.
Αλλά λέει η Λαοδίκεια, οι άνθρωποι στη Λαοδίκεια, φαίνεται ότι δεν είχαν κάτι ξεχωριστό, διαφορετικό από τους υπόλοιπους. Ήταν μια πόλη ανθρώπων οι οποίοι στην ουσία συμβιβάζονταν στα πάντα. Έλεγαν, ναι, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, ό,τι μας βολεύει τη συγκεκριμένη στιγμή, θα το κάνουμε. Θα είμαστε έτσι. Και φαίνεται ότι η Εκκλησία στη Λαοδίκεια είναι το ίδιο πράγμα. Και αυτό δεν είναι καθόλου παράξενο. Επειδή, αν σκεφτούμε πόσο καιρό περνάμε, εμείς, πόσο καιρό περνάμε έξω από την Εκκλησία. Πόσο καιρό περνάμε μακριά από τα αδέλφια μας, από τους άλλους χριστιανούς. Και πόσο λίγο χρόνο περνάμε μαζί και με το Λόγο του Θεού και μέσα στην Εκκλησία. Και παίρνουμε την νοοτροπία του κόσμου, παίρνουμε την νοοτροπία της κοινωνίας και τη φέρνουμε μέσα στην Εκκλησία. Έτσι όπως είναι η κοινωνία μας, έτσι είναι και η Εκκλησία. Δυστυχώς. Και έτσι ήτανε με τη Λαοδίκεια. Φαίνεται ότι η Εκκλησία στη Λαοδίκεια ήταν μια εκκλησία η οποία είχε συμβιβαστεί με το σύστημα γύρω της. Ο Χριστός εδώ πέρα καλεί αυτές τις 7 εκκλησίες να μην συμβιβαστούν και να είναι πιστοί μάρτυρες για Αυτόν. Αλλά αυτοί εδώ πέρα φαίνεται ότι δεν κάνουν τίποτα τέτοιο. Δεν ξεχωρίζουν σαν χριστιανοί μέσα σε έναν ειδωλατρικό κόσμο. Δεν ξεχωρίζουν σαν φως μέσα στο σκοτάδι. Απλά είναι σαν όλο τον υπόλοιπο κόσμο γύρω τους. Ο Ιησούς λέει, δεν είστε ούτε ζεστοί, ούτε ψυχροί, είστε χλιαροί. Οι Λαοδικοί θα καταλαβαίνανε πάρα πολύ αυτά που τους λέει εδώ πέρα ο Ιησούς. Κοντά στη Λαοδίκεια, η πόλη λίγο πιο κάτω, ήταν η Ιεράπολης. Και η Ιεράπολης ήταν υπερβολικά γνωστή για ζεστά νερά. Είχε αυτά τα νερά που βγαίνουν από το έδαφος και πώς θα λέμε, γεαματικά νερά τέλος πάντων. Και πήγαινε ο κόσμος στην Ιεράπολη για ιατρικούς λόγους, για να πάει να κάτσει μέσα σε αυτά τα ζεστά νερά που τους βοηθούσαν με τις αρθρώσεις κτλ. Και όλοι ξέραν ότι η Ιεράπολη είχε τα υπέροχα ζεστά νερά. Από την άλλη, επίσης κοντά στη Λαοδίκεια, υπήρχαν οι Κολοσσοί. Στους Κολοσσούς υπήρχε υπέροχο, καθαρό, κρύο, κρυστάλλινο νερό. Σαν από τις Άλπες. Ήταν κάτω από ένα βουνό το οποίο είχε τα χιόνια του και κατεβαίνανε κάτω και είχαν υπέροχο, κρύο, καθαρό νερό στην πόλη των Κολοσσών. Σε αντίθεση με αυτές τις δύο πόλεις όμως, Λαοδίκεια δεν είχε νερό. Δεν είχε νερό. Οπότε τι να κάνει, η Ρώμη είχε φτιάξει σωλήνες. Είχε φτιάξει σωλήνες για να φέρνουν νερό στη Λαοδίκεια, για να έχουν να πίνουν. Τώρα, αυτοί οι σωλήνες φτιάχτηκαν πριν 2.000 χρόνια, έτσι δεν ήταν 21ος αιώνας. Οπότε μέχρι να φτάσει το νερό μέσα από αυτούς τους παλιούς σωλήνες, μέχρι να φτάσει το νερό στην Λαοδίκεια για να το πιούνε, ας πούμε ότι δεν ήταν πόσιμο. Εντάξει, μπορούσε να το πιείς, αλλά ήταν χάλια. Ήταν απαράδεκτο. Το νερό της Λαοδίκειας ήταν γνωστό, πασίγνωστο, ότι ήταν απαράδεκτο. Ο γνωστός Ρωμαίος φιλόσοφος, πολιτικός Κικερώνας, είχε περάσει από τη Λαοδίκεια και είχε πει ότι το νερό της Λαοδίκειας είναι το χειρότερο νερό ολόκληρης αυτοκρατορίας. Οι Λαοδικείς είχαν συνηθίσει να τους έρχονται ξένοι, να τους έρχονται επισκέπτες και να λένε, μπορείς να μου δώσεις ένα ποτήρι νερό, ορίστε. Και το πίνανε και αηδιάζανε και το φτύνανε και το ξερνάγανε. Ήταν αηδία. Και τώρα ο Ιησούς παίρνει κάτι που θα ακούγανε συχνά και τους λέει στην Εκκλησία, το ίδιο πράγμα ισχύει για σας. Δεν είστε ούτε το ζεστό νερό, ούτε το κρύο νερό. Είστε ένα χλιαρό νερό. Είστε ένα αηδιαστικό νερό που όταν πάω να το πιω, το ξερνάω. Θέλω να σας ξεράσω από το στόμα μου. Πώς θα σας άρεσε να είστε η Εκκλησία στην οποία ο Ιησούς σας λέει, με αηδιάζετε. Με αηδιάζετε. Θέλω να σας ξεράσω. Γιατί είναι τόσο αηδιαστικοί, τι κάνανε? Επειδή είναι σαν όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
δεν διαφέρουν από τον άπιστο κόσμο γύρω τους. Κανένας δεν τους βλέπει και λέει, α, αυτοί είναι χριστιανοί, είναι διαφορετικοί. Είναι χλιαροί, είναι το ίδιο με την κοινωνία γύρω τους. Και ο Χριστός λέει, αν δεν πρόκειται να ταυτιστείτε με μένα, ξεκάθαρα, εγώ δεν πρόκειται να ταυτιστώ με εσάς. Και θα σας ξεράσω από το στόμα μου. Και συνεχίζει, εδάφιο 17. Επειδή λες ότι είμαι πλούσιος και πλούτησα και δεν έχω ανάγκη από τίποτα και δεν ξέρεις ότι είσαι ο ταλέπορος και ο ελεηνός και ο φτωχός και ο τυφλός και ο γυμνός. Είμαι σίγουρος ότι η Εκκλησία στη Λαοδικία δεν ξεκίνησε έτσι. Δεν ξεκινάνε τόσο χάλια συνήθως οι Εκκλησίες. Αυτή η Εκκλησία ήταν εδώ πέρα αρκετό καιρό. Στην επιστολή προς Κολοσσαίους νομίζω. Ο Ιησούς αναφέρει την εκκλησία που ο Παύλος αναφέρει την εκκλησία που είναι στη Λαοδίκια. Οπότε υπάρχει εκεί πέρα αρκετό καιρό. Αλλά φαίνεται ότι με τον χρόνο έχουν αλλάξει. Πώς είναι όταν βλέπετε μια παλιά φωτογραφία σας πριν από 20 χρόνια και τη βλέπετε και λέτε, ω, πώς έγινε έτσι, κοίτα πόσο πιο λεπτός ήμουνα. Ή κοίτα πόσο περισσότερο μαλλιά είχα ή κάτι τέτοιο. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε τη διαφορά, επειδή βλεπόμαστε τον καθρέφτη κάθε μέρα. Δεν καταλαβαίνουμε τη διαφορά ότι σιγά σιγά, λίγο εδώ, λίγο εκεί, αλλάζουμε. Και το ίδιο πράγμα γίνεται και σε εκκλησίες. Λίγος συμβιβασμός από εδώ, λίγος συμβιβασμός από εκεί. Εντάξει, σιγά μην κάτσουμε να μαλώσουμε τώρα για αυτό εδώ το θέμα. Σιγά μην κάτσουμε να πούμε τώρα για αυτό εδώ το πράγμα εδώ πέρα. Εντάξει, άστο μωρέ, δεν πειράζει. Λίγο εδώ, λίγο εκεί και περνάνε τα χρόνια. Και στο τέλος, έχεις μια διαφορετική εκκλησία. Η πόλη της Λαοδίκειας ήταν μια πλούσια πόλη. Ήταν πλούσια πόλη. Ήταν γεμάτη τραπεζίτες. Υπήρχαν τράπεζες παντού, υπήρχαν πολλοί τραπεζίτες που ζούσαν εκεί πέρα, γιατί, επειδή η Λαοδίκεια βρισκόταν στο δρόμο προς την Ανατολή ή προς τη Δύση ανάλογα, προς ποια κατεύθυνση πηγαίνετε. Και κάθε φορά που ήθελες να πας σε μια διαφορετική χώρα, τι κάνεις, πρέπει να αλλάξεις τα λεφτά που έχεις. Αν πας στην Αμερική δεν μπορείς με τα ευρώ, πρέπει να τα αλλάξεις έτσι σε δολάρια. Οπότε τι κάνανε, αυτοί που πηγαίνανε από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και θέλουν να πάνε προς την Ανατολή, περνάγανε με τη Λαοδίκεια, από όπου ήταν όλες οι τράπεζες εκεί πέρα και αλλάζανε τα λεφτά τους. Και το ίδιο πράγμα που ερχόντουσαν από την Ανατολή και πηγαίνανε προς τη Ρώμη. Και υπήρχε πολύ χρήμα, πολύ χρυσό που πέρναγε μέσα από τα χέρια της Λαοδίκειας. Ήταν μια πολύ πλούσια πόλη. Το έτος 61 μετά Χριστό, τον πρώτο αιώνα, λίγο καιρό πριν γραφτεί η Αποκάλυψη, είχε γίνει ένας τεράστιος σεισμός που είχε κατεδαφίσει την πόλη της Λαοδίκειας. Και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η κυβέρνηση, στην ουσία είχε κάποιο υπουργείο που όταν γινόταν κάποια τεράστια καταστροφή, έτσι, στέλνανε χρήματα για να ξαναχτίσουν. Ωραία. Και όταν η Λαοδίκεια καταστράφηκε, η Ρώμη επικοινώνησε μαζί τους και είπε, λοιπόν, θα σας στείλουμε λεφτά για να σας βοηθήσουμε. Και οι Λαοδικείς είπανε, όχι, ευχαριστούμε, έχουμε δικά μας λεφτά. Δεν χρειαζόμαστε την βοήθεια της Ρώμης. Έχουμε λεφτά, είμαστε πλούσιοι. Σε ολόκληρη την πόλη υπήρχαν πλάκες, υπήρχαν πινακίδες που λέγανε, αυτό εδώ χτίστηκε με τα δικά μας χρήματα. Ήταν μια πόλη περήφανη επειδή είχε λεφτά. Και έτσι όπως ήταν η πόλη, έτσι ήταν και η εκκλησία. Εμπιστευόταν τον εαυτό της. Εξαρτώταν από τον εαυτό της. Χρειαζόμαστε τον Χριστό, είμαστε μια χαρά, έτσι όπως είμαστε. Γιατί να κάτσω να προσευχηθώ, αν έχω όλα όσα χρειάζομαι. Μια χαρά είμαι. Γιατί να κάθομαι, τι χρειάζομαι τον Χριστό, αν όλες οι ανάγκες μου είναι καλυμμένες. Είμαι μια χαρά, έτσι όπως είμαι. Δεν το θέλω τον Χριστό. Και ο Ιησούς τους λέει, δεν ξέρετε την πραγματική σας κατάσταση. Εσείς μπορείτε να νομίζετε ότι είστε μια χαρά, αλλά δεν είστε μια χαρά. Και εγώ θα σας πω την πραγματική σας κατάσταση. Αυτό που κάνουμε τόσο συχνά είναι, ως άνθρωποι, παίρνουμε τα κριτήρια της κοινωνίας ως προς το τι είναι καλό, τι είναι επιτυχημένο. Αντί για να αφήνουμε τον Χριστό και την Αγία Γραφή να μας πει τι είναι καλό, τι είναι επιτυχημένο.
πότε είμαστε εντάξει και πότε δεν είμαστε εντάξει. Και ο Ιησούς τους λέει, νομίζετε ότι είστε εντάξει, αλλά ο Θεός ξέρει την πραγματική σας κατάσταση, που είναι ότι είστε ταλέποροι και λαϊνοί και φτωχοί και τυφλοί και γυμνοί. Τι να κάνουν γι' αυτό. Εδάφιο 18. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα χρυσάφι δοκιμασμένο από τη φωτιά, για να πλουτίσεις, και η μάτια λευκά για να ντυθείς, και να μην φανερωθεί η ντροπή της γύμνιας σου, και να χρήσεις τα μάτια σου με κολύριο για να βλέπεις. Όπως ανέφερα ήδη, η πόλη της Λαοδικίας ήταν μια πολύ πλούσια πόλη με πολύ χρυσάφι, και λογικά έτσι θα ήταν και πολλά άτομα από την εκκλησία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της πόλης, κάτι άλλο που είχαν μάλλον σε αυτή την πόλη, είναι ότι είχαν ένα πασίγνωστο μαύρο ύφασμα, που το φτιάχνανε από μαύρα πρόβατα. Δεν τα έχουμε πια, δεν ξέρω, δεν υπάρχουν πια αυτά τα ζώα, δεν τα έχουμε, αλλά είχαν ένα πολύ και ήταν δυνατό το ύφασμα, ήταν σχεδόν σαν τζίνς, και είχαν αυτό τα μαύρα τα ρούχα και ήταν γνωστά. Ένα τρίτο πράγμα που είχε η πόλη της Λαοδικίας είναι ότι είχε ένα ιατρικό πανεπιστήμιο. Και μπορείτε να μαντέψετε ποια ήταν η ειδικότητα αυτού του πανεπιστημίου. Οφθαλμιατρική. Και σε αυτό το πανεπιστήμιο είχαν φτιάξει και μάλιστα ένα κολύριο, μια κρέμα, κάποιο υγρό που έβαζε στα μάτια σου, και προφανώς είχε κάποια επιτυχία αυτό, επειδή ήταν γνωστή σε ολόκληρη την αυτοκρατορία, ότι στην Λαοδίκια είχαν αυτό το κολύριο που βοηθούσε πολύ με τα μάτια. Και ο Ιησούς τώρα παίρνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, όλα αυτά τα γνωστά πράγματα της πόλης και τα χρησιμοποιεί κατά της εκκλησίας και των ατόμων μέσα στην εκκλησία. Τους λέει, νομίζετε ότι είστε πλούσιοι, αλλά δεν είστε, είστε φτωχοί, και πρέπει να αγοράσετε χρυσάφι από εμένα. Νομίζετε ότι έχετε όλα αυτά τα υπέροχα, τα μαύρα ρούχα, αλλά είστε γυμνοί. Πρέπει να αγοράσετε από μένα λευκά ρούχα, που δείχνουν την αγνότητα και δικαιοσύνη του Χριστού. Νομίζετε ότι βλέπετε, αλλά δεν βλέπετε. Είστε τυφλοί. Χρειάζεται κολύριο για τα μάτια, για να μπορέσετε να δείτε. Αυτό που τους λέει στην ουσία εδώ πέρα ο Χριστός είναι ότι μόνο εγώ μπορώ να σας δώσω αυτά που χρειάζεστε. Δεν είστε εντάξει και χρειάζεστε εμένα. Χρειάζεστε εμένα. Αφήνουμε τον κόσμο συνέχεια να μας λέει τι χρειαζόμαστε. Αφήνουμε την τηλεόραση και τον ίντερνετ και τον άπιστο κόσμο να μας πει πώς να ζούμε, πώς να μιλάμε, πώς να ντυνόμαστε, τι να κάνουμε, πώς να συμπεριφερόμαστε. Αφήνουμε τον κόσμο να μας λέει τι χρειαζόμαστε για να είμαστε επιτυχημένοι, για να είμαστε χαρούμενοι. Και ο Ιησούς λέει, ακούστε με. Εγώ θα σας πω τι χρειάζεστε. Χρειάζεστε μένα και τη δικαιοσύνη μου. Χρειάζεστε αυτό που μόνο εγώ μπορώ να σας δώσω, όχι ο κόσμος. Εδάφιο 19. Εγώ όσους αγαπάω, τους ελέγχω και τους περνάω από παιδεία. Γίνε λοιπόν ζηλωτής και μετανόησε. Πρόσεξε, στέκομαι στη θύρα και κρούω. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει τη θύρα, θα μπω μέσα σε αυτόν και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Αυτό το κείμενο εδώ πέρα είναι από τα πιο κακώς ερμηνευμένα κείμενα της Αγίας Γραφής. Πόσο συχνά έχουμε ακούσει ανθρώπους να λένε, ο Χριστός στέκεται έξω από την πόρτα της καρδιάς σου και κρούει και χτυπάει την πόρτα και σου ζητάει να ανοίξεις την καρδιά σου για να μπορέσει να μπει μέσα. Αυτό είναι, ναι, ακούγεται πάρα πολύ όμορφο, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το κείμενο. Ο Ιησούς εδώ πέρα δεν μιλάει σε ένα συγκεκριμένο άτομο λέγοντας του ότι θέλει να μπει μέσα στην καρδιά του. Ο Ιησούς εδώ πέρα μιλάει σε μια εκκλησία η οποία τον έχει κλείσει έξω, επειδή δεν ενδιαφέρονται για αυτόν πια. Δεν τον θέλουν πια, επειδή δεν τον χρειάζονται. Και χτυπάει την πόρτα και τους λέει, με θέλετε ή όχι. Τον έχουν διώξει. Και είναι έξω από την πόρτα της εκκλησίας και χτυπάει. Θέλετε να έρθω μέσα. Αν ανοίξετε θα έρθω. Αλλά αν δεν με θέλετε θα φύγω. Αυτό το κείμενο, αυτή η ορολογία εδώ πέρα που είμαι στην πόρτα και χτυπάω, πολύ πιθανόν την έχει πάρει από το άσμα ασμάτων, κεφάλαιο 5.
Στο άσμα ασμάτων, η γυναίκα της ιστορίας είναι μέσα στο σπίτι. Και ο άντρας έρχεται έξω από την πόρτα και χτυπάει. Και της λέει, άνοιξέ μου, αγάπη μου. Είμαι στην πόρτα και χτυπάω. Τα ίδια λόγια που έχουμε και εδώ πέρα. Και η γυναίκα, ξέρετε τι λέει. Είναι μέσα και κάνει, αχ, πού να σηκώνομαι τώρα. Μόλις έκανα μπάνιο. Πρέπει να κάτσω να ντυθώ. Θα λερώσω τα πόδια μου. Α. Αλλά μετά από λίγο το σκέφτεται και συνειδητοποιεί την αγάπη που έχει ο άντρας της για αυτήν. Και η αγάπη αυτού αναζωπυρώνει τη δικιά της αγάπη για αυτόν. Και πάει και ανοίγει. Αλλά όταν ανοίγει την πόρτα, αυτός έχει φύγει. Και αυτή τρομάζει, μήπως τον έχει χάσει. Και βγαίνει τρέχοντας μέσα στους δρόμους για να τον βρει. Αναρωτιέμαι αν ο Ιησούς έχει αυτό στο μυαλό του εδώ πέρα. Επειδή στο εδάφιο 19 λέει, εγώ όσους αγαπάω τους ελέγχου. Τους λέει σας αγαπάω. Αν δεν σας αγαπούσα, δεν θα ήμουν εδώ πέρα να χτυπάω την πόρτα. Δεν σας έστειλα αυτό το μήνυμα. Αν δεν σας αγαπούσα, θα σας είχα αφήσει να πεθάνετε να πάτε στην κόλαση. Τι με νοιάζει. Αν σας αγαπάω. Και φαίνεται ότι ελπίζει ότι δείχνοντας, γράφοντας τους αυτή την επιστολή, τους λέει, εγώ σας αγαπάω και είμαι εδώ πέρα. Με θέλετε ή όχι. Η ελπίδα είναι ότι ίσως αυτοί καταλάβουν την αγάπη που έχει αυτός για αυτούς και αυτό να αναζωπυρώσει τη δικιά τους αγάπη για αυτόν. Και να πάνε να το ανοίξουν. Εδάφιο 21. Όποιος νικάει θα του δώσω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, όπως και εγώ νίκησα και κάθισα μαζί με τον πατέρα μου στο θρόνο του. Όποιος έχει αυτή, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα προς τις εκκλησίες. Ο Ιησούς τους υπόσχεται πως αν νικήσουν, με άλλα λόγια αν μετανοήσουν, αν κάνουν αυτά που τους είπε, θα βασιλέψουν μαζί του από τον θρόνο του. Αλλά πώς θα νικήσουνε. Εμείς πώς μπορούμε να νικήσουμε. Αν εμείς βρίσκουμε τους εαυτούς μας να είμαστε απαθείς και χλιαροί και νιώθουμε ότι δεν χρειαζόμαστε τον Χριστό, ότι είμαστε εντάξει έτσι όπως είμαστε, τι μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να ταυτιστούμε μαζί με τον Χριστό και να είμαστε σαν Αυτόν. Να σταματήσουμε να είμαστε σαν τον κόσμο. Να είμαστε διαφορετικοί. Να πούμε και εμείς θα είμαστε πιστοί μάρτυρες σαν Αυτόν. Να καταλάβουμε ότι χρειαζόμαστε Αυτόν πάνω απ' όλα. Δεν είμαστε αυτάρκης, δεν έχουμε δύναμη από μόνοι μας. Ο Ιησούς Χριστός είπε, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Ο μόνος λόγος που χτυπάει αυτή τη στιγμή η καρδιά σας είναι επειδή ο Χριστός την κάνει να χτυπάει. Σε κάθε μέρος της ζωής μας πρέπει να υποχωρούμε και να λέμε, ο Χριστός είναι ο βασιλιάς, ο Χριστός είναι αυτός τον έλεγχο των πάντων. Έχουμε τη λανθασμένη ιδέα ότι έχουμε τον έλεγχο της ζωής μας. Στην πραγματικότητα έχουμε υπερβολικά λίγο έλεγχο πάνω από οτιδήποτε. Δεν ελέγχουμε τίποτα. Ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος είναι βασιλιάς και κυρίαρχος και κυβερνάει τα πάντα. Και εμείς πρέπει να μετανοούμε και να εξαρτώμαστε από Αυτόν και να ελπίζουμε σε Αυτόν και να εμπιστευόμαστε Αυτόν σε όλα τα μέρη της ζωής μας. Ας προσευχηθούμε.